το λιμάνι της Ζακύνθου, η ιστορία του, οι διαφορετικές του θέσεις μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ο ρόλος του στην ιστορική πορεία του νησιού, εικόνες του χθες και του σήμερα, από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του για τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το καλοκαίρι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, μέχρι την αλιεία που μαραζώνει. Μια επίσκεψη περιήγησης στο αστικό παραλιακό μέτωπο της Ζακύνθου πραγματοποίησε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς στη Ζάκυνθο για τους μαθητές του Λυκείου Κατασταρίου. Οι εντυπώσεις που αποκόμισαν σημαντικές. Για αρχή πήγαμε στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου στο ποτάμι. Ύστερα επισκεφθήκαμε το λιμεναρχείο που μιλήσαμε με το λιμενάρχη και τον ευχαριστούμε πολύ που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Μάθαμε για όλα τα προβλήματα που απασχολούν το λιμάνι μας, πώς καταφέρουν και τα βγάζουν εις πέρα αυτό το δύσκολο καιρό και πολλά άλλα. Επίσης μιλήσαμε με κάποιους ψαράδες και μάθαμε τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Μεγάλη εντύπωση μας έκανε ότι το λιμάνι δεν βρίσκεται εκεί που είναι σήμερα, ότι βρισκόταν εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Το λιμάνι της Ζακύνθου χθες, σήμερα, αύριο» και υλοποιείται για πρώτη φορά πιλωτικά από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς. Είναι ένα πρόγραμμα για το λιμάνι μας, πώς είναι, ποια είναι τα προβλήματά του, πώς θέλουμε να το φτιάξουμε. Πώς ήταν στο παρελθόν η παραλία της Ζακύνθου, πώς έγινε, πώς είναι σήμερα και γιατί έγινε έτσι. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λιθακιά πραγματοποιεί μια μεγάλη γκάμα από εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τους μαθητές της Ζακύνθου αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας κάθε ηλικίας σε επαφή με την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον του νησιού, αστικό και φυσικό.